Κωνσταντινούπολη. Έτσι, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να δώσουν ό,τι είχε ο καθένας, χρυσαφρικά, νομίσματα και άλλα. Όμως ο Ηλιανός σκοτώθηκε άδοξα σε μια μάχη στον πόλεμο με τους Πέρσες. Έτσι, δεν ξαναπέρασε ποτέ από την Κεσάρια. Τότε, ο Άγιος Βασίλειος έδωσε εντολή και από τα μαζεμένα χρυσαφρικά και νομίσματα τα μισά να δοθούν στους φτωχούς. Ένα μικρό μέρος κράτησε για τις ανάγκες των ιδρυμάτων της Βασιλιάδας και τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους κατοίκους με ένα πρωτότυπο τρόπο. Έδωσε εντολή να ζυμωθούν πίτες και μέσα σε κάθε πίτα έβαλε από ένα νόμισμα ή χρυσαφικό. Κατόπιν τα μοίρασε στα σπίτια. Έτσι γεννήθηκε το έθιμο της πίτας που ονομάστηκε Βασιλόπιτα. Για εμάς, το 2013 ήταν μια γεμάτη χρονιά. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων, τη 19η Μαΐου, το Λάλημα της Παρθαρομάνας τον Ιούνιο, τη Χωρασπερίδαμος τον Νοέμβριο και το Γεύμα Αγάπης τον Δεκέμβριο, οι οποίες δεν θα είχαν γίνει χωρίς τη στήριξη των φίλων του συλλόγου μας, που βοήθησαν άλλοι με χρηματική συνεισφορά και άλλοι με προσωπική εργασία. Επίσης, την προηγούμενη χρονιά, όπως βέβαια θα διαπιστώσατε, έγιναν πολλές εργασίες στο κτίριο της Λέσχης, οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, ώστε ο καπετάν Ευκλήδης να αποτελεί ένα στολίδι για το Δήμο των Αχαρνών. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι σήμερα μαζί μας παρευρίσκονται ο πατέρας Σημεών, ο Δήμαρχος Αχαρνών, κύριος Σωτήριος Δούρος, ο βουλευτής της Δημάρ, κύριος Οικονόμου Βασίλειος, ο πρώην Δήμαρχος και βουλευτής και μέλος της Λέσχης, κύριος Παναγιώτης Φωτιάδης, ο φτέρερχος κύριος Χριστοδούλου Χρήστος, η επιλαχούσα περιφερειακή σύμβολος, κυρία Κοσμίδη Ευρώπη. Ο αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς και πολεοδομίας, κύριος Βρετός Μιχάλης. Ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, κυρία Σαββίδη Κική. Δήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κύριος Σαββίδης Κωνσταντίνος. Ο πρόεδρος της ΒΥΦΑ, κύριος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. Ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κύριος Κατσαμπλής Ιωάννης. Η αρχηγή των παρατάξεων, κύριος Κασαβός Ιωάννης, της παράταξης Καθαριότητας. Ο κύριος Παναγιώτης Γρηγοριάδης, της παράταξης Νέα Δύναμη. Ο κύριος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, της παράταξης Νέα Πνοή, Νέα Πόλη και πρώην βουλευτής. Ο κύριος Καμπόλης Οδυσσέας, της παράταξης Αθανής, ασκόμενη της Παθητική Κίνδυση. Η πρώην πρόεδρη της Λέσχης, κύριος Φιαχόπουλος Θεόδωρος. Ο κύριος Κυριάκος Παπαδόπουλος, μουσικός συνθέτης. Ο διευθυντής και οι καθηγήτρες του 10ου Γυμνασίου Αχαρνών, κύριος Μόνιας Νικόλαος και κύριος Κανάρης Κωνσταντίνος και Καραφέλη Βασιλική. Ο κύριος Δημήτρης Καρασαβίδης, μουσικός. Κύριος Βρετός Σπύρος, Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος Παναχαρναϊκής Εκκλημόνων της Λίγης Πολιτών, κυρία Χαριτίδη Μαρία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος Ενωτικής Κίνησης Αχαρνών, κύριος Γκίκας Χρήστος. Ο κύριος Σταύρος Κοπαλάς. Ξενίδης Θεόφιλος, ο κύριος Γρηγοριάδης Ευστάθιος,
πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης. Και η Δημοτική Σύμβουλος Φιλής, Παντήλα Σπυριδούλα.